Καλώς τον, Παναγιώτη Ζήσης, και σήμερα μαζί μας, ο διατροφολόγος μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα Παναγιώτη. Αυτοάνοσα σήμερα, τα αυτοάνοσα και η διατροφή προφανέστατα συνδέονται, έτσι. Να ορίσουμε πρώτα τι είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα. Ας δούμε λοιπόν τι είναι. Στην πρώτη μας κάρτα είναι αυτά τα νοσήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από καταστροφή των ιστών του οργανισμού από το ίδιο του το αμυντικό σύστημα. Δηλαδή, κύτταρα του οργανισμού μας αμυντικά επιτίθενται στους ιστούς του ίδιου του οργανισμού. Τώρα, η διατροφή γενικότερα συμβάλλει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των αυτοάνωσων νοσημάτων και μπορεί να έχει και αιτιολογική σχέση. Σε γενικές γραμμές, η ισορροπημένη διατροφή μειώνει και τη φλεγμονή και το οξυδοτικό στρες, που είναι δύο χαρακτηριστικά φαινόμενα όταν υπάρχουν αυτοάνωσα νοσήματα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την καλή θρέψη, δηλαδή μια επάρκεια σε θρεπτικά συστατικά και φυσικά ένα υγιές σωματικό βάρος, γιατί είναι πολύ σύνθεση το φαινόμενο άτομα τα οποία έχουν αυτοάνωσα νοσήματα, ειδικά αυτοάνωσα του εντέρου, να εμφανίζουν κακή θρέψη και να μειώνεται απότομα το σωματικό τους βάρος. Μας έχει τα σως θρεπτικά συστατικά στα αυτοάνωσα και πάμε να τα δούμε. Πάμε να δούμε λίγο τα γενικά. Αυτά είναι τα δύο κύρια θρεπτικά συστατικά, τα δύο σως που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αφενός τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, διότι περιέχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, και θυμίζω ότι τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα στη διατροφή μας τα βρίσκουμε σε ψάρια και θαλασσινά, αλλά και σε φυτικές τροφές όπως τα καρύδια και διάφοροι σπόροι όπως ο κολοκυθόσπορος και ο λιναρόσπορος. Από την άλλη όμως έχουμε και τη βιταμίνη D, η οποία έχει ανοσορυθμιστική δράση. Παίζει ρόλο δηλαδή και στην παθογένεια διαφόρων αυτοάνωσων, όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας και ρευματοειδής αρθρίτιδα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και την διατροφή τι προτάσεις έχεις. Εγώ ξεχώρισα 4 κοινά αυτοάνωσα νοσήματα. Φυσικά υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά, ούτως ώστε να δώσουμε κάποιες γενικές αρχές. Βέβαια χρειάζεται εξατομίκευση. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Για την ρευματοειδή αρθρίτιδα, το πρώτο και κύριο είναι η διατήρηση ενός υγιού σωματικού βάρους. Και αυτό γιατί? Για να μην επιβαρύνονται οι αρθρώσεις των ασθενών. Τα ωμέγα 3 μπορούν να βοηθήσουν στη φλεγμονή, γιατί όπως είπαμε έχουν ρόλο αντιφλεγμονώδη. Από την άλλη όμως προτείνεται και μια διατροφή η οποία θα είναι χαμηλή σε ζωικά προϊόντα και χαμηλή σε κόκκινο κρέας. Άρα λοιπόν έχουμε μελέτες που δείχνουν ότι έχει ωφέλεια μια χορτοφαγική διατροφή. Από την άλλη όμως έχουμε περισσότερες μελέτες που δείχνουν ότι έχουμε μεγαλύτερη ωφέλεια όταν κάποιος έχει μεσογειακή διατροφή, δηλαδή έχει πολλά φρούτα και λαχανικά, όπως και στη χορτοφαγική διατροφή, δηλαδή πολλά αντιοξειδωτικά, αλλά έχει και ψάρια τα οποία δίνουν τα ωμέγα 3. Άρα γιατί το έχεις βάλει versus μεσογειακής διατροφής? Μπορεί να είναι ένας συνδυασμός, δηλαδή να μείνουν τα καλά της μεσογειακής διατροφής, έτσι κι αλλιώς πιο κάτω βλέπουμε τι προτείνεις για το κρέας, για παράδειγμα. Έτσι ακριβώς. Η κατανάλωση του κρέατος και του επεξεργασμένου κρέατος θα πρέπει να είναι μειωμένη, όπως και του αλατιού, του αλκοόλ και των επεξεργασμένων τροφίμων γενικότερα. Και αυτό γιατί επιδρούν αρνητικά στα συμπτώματα της νόσου, είτε αλληλεπιδρούν με τη φαρμακευτική αγωγή. Mm-hmm. Σκλήρυνση κατά πλάκας. Και πολλαπλή σκλήρυνση βεβαίως, άλλο αυτοάνωσο. Έτσι ακριβώς. Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε μια επάρκεια σε βιταμίνη D. Θυμίζω, σύνθεση μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, λιπαρά, ψάρια. Γενικότερα, στη διατροφή της πολλαπλής σκλήρυνσης βοηθάει πάρα πολύ η διατροφή στο να υποβοηθηθούν ο οργανισμός, έτσι ώστε να καταστήλει διάφορες αυτοάνωσες αντιδράσεις και να ενισχύσει το νευρικό του σύστημα. Η βιταμίνη D λοιπόν μειώνει τον κίνδυνο για εμφάνιση της νόσου και μειώνει και τον κίνδυνο για την ανάπτυξη της νόσου. Από την άλλη όμως οι αντιοξειδωτικές ουσίες, θυμίζω βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, πολυφενόλες, τανίνες, όλα αυτά τα αντιοξειδωτικά. Πριν φύγουμε από την ΤΕΠ, εγώ να το ξαναπώ, με δική σου προτροπή, στη γενική αίματος που έκανα, διαπίστωσα, όπως φαντάζομαι συμβαίνει με την πλειοψηφία των Ελλήνων, ότι είχα χαμηλή ΤΕΠ, παρότι και κυκλοφορώ και αγροτικές εργασίες κάνω χωρίς καπέλο ακόμη και το καλοκαίρι, όχι ότι είναι καλό, αλλά εννοώ ότι είμαι αρκετά εκτεθειμένος στον ήλιο και είχα έλλειψη, όπως έχουν οι περισσότεροι Έλληνες. Έβλεπα μια ανάρτηση του παγκόσμιου πρωτοαθλητή του Χρήστου του Βολικάκη, που κάνει την προετοιμασία του μέχρι τον Απρίλιο στην Ισπανία και ήταν εκτεθειμένος και είπε ότι το κάνω για να πάρω βιταμίνη D. Ακόμη και το χειμώνα πρέπει να βρίσκουμε αφορμές. Τώρα που έτσι κι αλλιώς πολλοί περισσότεροι κάνουν βόλτα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα,
για να βγουν από τα σπίτια τους που έχουν μπουχτίσει οι άνθρωποι, να την κάνουμε τη βόλτα μας σε μια συνθήκη που να μας ευνοήσει και εκεί, έτσι. Την άσκησή μας σε μια τέτοια συνθήκη και πάει λέγοντας. Για πάμε στα υπόλοιπα. Τα αντιοξειδωτικά λοιπόν αποτρέπουν το οξειδωτικό στρες κατά τη διάρκεια των υποτροπών της νόσου. Η βιταμίνη Β6 και Β12, η ανεπάρκειά τους σχετίζεται πάρα πολύ με την επιδείνωση των συμπτωμάτων της πολλαπλής κλίνησης. Ενώ τα απαραίτητα λιπαρά οξέα, τα οποία τα βρίσκουμε σε όλα τα φυτικά έλαια αλλά και σε ξηρούς καρπούς, όπως είναι το λινελαϊκό οξύ και το λινολενικό οξύ, μειώνουν την υποτροπή της νόσου. Από την άλλη, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα κατά πόσο η γλουτένη. Γι' αυτό το έχεις και σε ερωτηματικό, έτσι. Θυμίζω ότι είναι μια πρωτεΐνη που υπάρχει στο σιτάρι, στο κρυθάρι, έτσι. Κατά πόσο η γλουτένη μπορεί να επιβαρύνει, οπότε σε κάποια άτομα τα οποία έχουν πολλαπλή κλίνηση προτείνουμε να μην καταναλώνουν γλουτένη. Από τη στιγμή που δεν έχει απαντηθεί. Χασιμότο λοιπόν. Για πάμε. Χασιμότο. Πάρα πολλοί έχουν αυτή την αυτοάνωση θυρεοειδίτιδα. Το ιόδιο φυσικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν θέλουμε ανεπάρκεια, αλλά δεν θέλουμε και υπερβολική πρόσληψη. Ιόδιο θυμίζω ότι έχουμε σε τροφές που έχουν να κάνουν περισσότερο με τη θάλασσα, τα ψάρια, τα θαλασσινά, το ιωδίουχο θαλασσινό αλάτι. Το σελήνιο επίσης είναι ένα ιχνοστοιχείο αντιοξειδωτικό που η επάρκειά του ρυθμίζει τον αριθμό των αντισωμάτων. Οπότε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη θυρεοειδίτιδα Χασιμότο. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε και επάρκεια σε βιταμίνη D, διότι η έλλειψη πιθανώς σχετίζεται με την παθογένεια, ενώ θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια και σε σίδηρο αλλά και σε βιταμίνη Β12, διότι ο σίδηρος είναι πολύ σημαντικός για τη σύνδεση των ορμονών του θυρεοειδούς. Μάλιστα. Και κλείνουμε με την τελευταία μας κάρτα. Τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα, όπως η νόσος του Κρόν και η ελκώδης κολίτιδα. Εδώ πέρα θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη δυσαπορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Δηλαδή, ο διαιτολόγος, ο οποίος είναι γνώστης, θα πρέπει να ξέρει από τη διάγνωση ποιο μέρος του εντέρου φλεγμένει. Αυτό το μέρος του εντέρου που φλεγμένει έχει να κάνει και με τη δυσαπορρόφηση κάποιων θρεπτικών συστατικών, οπότε θα πρέπει να δώσει τα συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά. Εννοείται ότι η διατροφή θα πρέπει να είναι διαφορετική σε περιόδους έξαρσης και διαφορετική σε περιόδους ύφεσης. Φυσικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, γιατί έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, όπως είπαμε. Τα προβιωτικά που αναλύσαμε την προηγούμενη φορά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ενώ διάφορα συμπληρώματα με λιπαρά μέση αλίσου έχουν φανεί ότι βοηθούν στο να απορροφώνται καλύτερα από το εντερικό τείχομα. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Πρώτο Θεός, την άλλη Παρασκευή τα λέμε.